Στο τοπικό ποδόσφαιρο τώρα, χτίδα φωτός στο Διαγόρα Αγίας Παρασκευής που σύμφωνα με τη διοίκησή του η ομάδα θα αγωνιστεί κανονικά στο πρωτάθλημα. Ενώ ο Δούκας Καρέτος, πρώην προπονητής του Οδυσσέα Ελίτη, συμφώνησε να αναλάβει το ρόλο του γυμναστή και του άμεσου συνεργάτη του Γιώργου Μανούσου στον ΑΕΤΟ. Επίσης, μιλώντας στον Έολο, ο ποδοσφαιριστής του Όλυμπου Νίκος Τριλιανός εξήγησε τους λόγους που τον κράτησαν και αυτή τη χρονιά στην Αγιάσο, οριοθετώντας συνάμα τους φετινούς στόχους της ομάδας του. Ο ΑΕΤΟ ανακοίνωσε επίσημα την παραμονή του Γιώργου Μανούσου στις τάξεις της ομάδας. Έπειτα από συνάντηση που είχε με τον νέο πρόεδρο, Άκη Μαρμαλέκα, ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής πίστηκε από το πλάνο των διοικούντων του ΑΕΤΟ και τη νέα χρονιά θα συνεχίσει να έχει το διπλό ρόλο του παίκτη και προπονητή, ώστε με την εμπειρία του να οδηγήσει την ομάδα των Λουτρών στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Α κατηγορίας. Στο πλάι του Μανούσου, σε αυτό το νέο ξεκίνημα για τον ΑΕΤΟ, θα βρίσκεται ο Δούκας Καρέτος, ο οποίος αναλαμβάνει την εγκύμναση των ποδοσφαιριστών, έχοντας την κατάλληλη εμπειρία από την παρουσία του στην Οδυσσέα Ελίτη. Παράλληλα, ο Καρέτος θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Μανούσου στην τεχνική ηγεσία. Σειρά παίρνει πλέον ο μεταγραφικός σχεδιασμός, με την ομάδα των Λουτρών να ετοιμάζει πολλές εκπλήξεις σε αυτό το κομμάτι, ενώ ο πρώτος παίκτης που συμφώνησε να παραμείνει στο έψυχο δυναμικό και την καινούργια χρονιά είναι ο δυναμικός back half Γιώργος Αγρημάκης, με τον ΑΕΤΟ να ανοίγει με τον καλύτερο τρόπο το χορό των ανανεώσεων. Με ανακοίνωσή του στα social media, ο Διαγόρας έκανε γνωστό ότι θα συμμετάσχει κανονικά στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, βάζοντας τέλος στις φήμες των τελευταίων ημερών που ήθελαν την ομάδα της Αγίας Παρασκευής να σκέπτεται σοβαρά την αποχώρησή της από την πρώτη κατηγορία, αδυνατώντας να βρει λύση στο θέμα του προπονητή, την ίδια στιγμή που οι περισσότεροι παίκτες από το περσινό ρόστερ έχουν αποχωρήσει. Παρ' όλα αυτά, το ιστορικό σωματείο είναι εδώ και θα παλέψει με όλες τις δυνάμεις ώστε να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο σε μια μεταβατική χρονιά για το Διαγόρα, που παρά τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει, δηλώνει παρόν και στο νέο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, ενώ όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, θα αγωνιστεί πρώτα απ' όλα για τον κόσμο και την ιστορία του. Με το χρόνο να πιέζει, η ομάδα της Αγίας Παρασκευής σε πρώτη φάση καλείται να βρει τον εκλεκτό για την τεχνική της ηγεσία και ακολούθως να στελεχώσει το ρόστερ, το οποίο θα φτιαχτεί από την αρχή και θα διαφέρει αρκετά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τέλος, ένας από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν την περσινή σεζόν με τη φανέλα του Ολύμπου, ο Νίκος Τριλιανός, μίλησε στον Έολο εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, η οποία θα τον βρει να αγωνίζεται ξανά στην ομάδα της Αγιάσου. Ο έμπειρος αμυντικός έκανε τον απολογισμό της πρώτης του χρονιάς στον Όλυμπο, ενώ αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν να παραμείνει στην ομάδα της Αγιάσου και τη νέα αγωνιστική περίοδο, όπου ο Όλυμπος αναμένεται να έχει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Η αγωνιστική περίοδος 2024-2025 θα σε βρει να αγωνίζεσαι ξανά με τη φανέλα του Ολύμπου Αγιάσου, έπειτα από μια καλή σεζόν πέρυσι με την ομάδα της Αγιάσου. Ανανέωσες τη συνεργασία σου και για τη νέα χρονιά. Ποιοι ήταν οι λόγοι που σε οδήγησαν σε αυτή την απόφαση? Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω και πάλι στο ίδιο σωματείο. Η διοίκηση και ο προπονητής έχουμε την ίδια φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο, τις ίδιες σκέψεις. Θέλουμε κάθε Κυριακή να νικάμε. Η διοίκηση μας παρέχει στο έπακρο τα πάντα. Οπότε νομίζω ότι δεν είχα και λόγο για να μην συνεχίσω φέτος. Πέρυσι όταν πήγες στην ομάδα του Ολύμπου συνάντησες ένα πολύ καλό κλίμα, οικογενειακό κλίμα. Όλοι οι συμπαίκτες ήσασταν δεμένοι μεταξύ σας και παρουσιάσατε ένα ανταγωνιστικό σύνολο στο περσινό πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Ναι, είναι αλήθεια και φέτος θα παρουσιαστεί κάτι τέτοιο. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που έχω μείνει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Η διοίκηση με την προσπάθεια που κάνει και ο προπονητής δεν μας δίνει άλλο πάτημα από το να είμαστε ενωμένοι και να παίζουμε όσο γίνεται το δυνατόν καλύτερο ποδόσφαιρο και να νικάμε με στόχο να νικάμε κάθε Κυριακή. Ποιες είναι οι σκέψεις σου για τη νέα σεζόν? Τίποτα. Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους ανθρώπους σε υγεία. Μετά, εντάξει. Βλέπω ότι οι ομάδες λιγοστεύουν, που είναι κάτι λυπηρό αυτό, αλλά όλοι μας πρέπει να βάλουμε το χέρι μας για να βελτιωθεί ξανά το τοπικό της Μυτιλίνης. Εντάξει, εμείς τώρα πρέπει να κοιτάξουμε σίγουρα την ομάδα μας, όσο γίνεται να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και να φτάσουμε τους στόχους μας. Ο Όλυμπος πιστεύεις πως μπορεί να είναι στα φαβορί για τον τίτλο τη νέα σεζόν? Και το πιστεύω και θα γίνει με την προσπάθεια που κάνει φέτος η διοίκηση, η οποία έχει ξεκινήσει από πολύ πιο νωρίς το σχεδιασμό, προσπαθώντας φέτος τα όσα λάθη, ώστε να φτάσουμε πιο ψηλά και πιο κοντά στο στόχο μας. Και φυσικά ο κόσμος της Αγιάσου για άλλη μια χρονιά θα αποτελέσει το 12ο παίκτη της ομάδας. Εννοείται και αυτό είναι η άλλη
η άλλη όψη της ομάδας, η οποία την κρατάει ζωντανή, την κρατάει δυνατή, και πρέπει να είναι και ένας από τους λόγους που εμείς οι ποδοσφαιριστές της Αγιάσου θα πρέπει να παίζουμε. Τι το διαφορετικό έχει συναντήσει στην παρουσία σου στον Όλυμπο σε σχέση με τις προηγούμενες ομάδες που έχεις αγωνιστεί? Σε κάνουν να νιώθεις, όπως και είπα πριν, οικογένεια, σε κάνουν να νιώθεις σημαντικός. Ό,τι ζητήσεις και μπορούν να σου δώσουν, σου έχουν δώσει πριν καν τελειώσει η χρονιά. Το μόνο που εσύ μένει είναι απλά να παίξεις κάθε Κυριακή την μπάλα που γνωρίζεις, να κάνεις αυτό που σου λέει ο προπονητής και να φανείς αντάξεις των προσδοκιών που έχουν στο πρόσωπό σου. Το νέο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας πώς το βλέπεις? Δεν υπάρχει πια ο Αιγαίας που ανέβηκε στη Γάμα Εθνική. Κάποιες άλλες ομάδες ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει το σχεδιασμό τους, όπως ο Διαγόρας. Ο Οδυσσέας Ελίτης και αυτός είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες αν θα κατέβει στην πρώτη κατηγορία. Τι βλέπεις να γίνεται τη νέα σεζόν γενικότερα στο πρωτάθλημα? Θεωρώ ότι πάλι σίγουρα 2-3 ομάδες θα πρωταγωνιστήσουν. Είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει γενικά και με τους ανθρώπους εδώ των διοικήσεων και γενικά με τους προπονητές, ότι είναι ένα θέμα το ότι μειώνονται οι ομάδες, μειώνονται οι ποδοσφαιριστές. Όπως και δίποτε θεωρώ ότι πρέπει να ιδρυθούν και άλλες ακαδημίες, να ξαναρθούν τα παιδιά στο γήπεδο ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να παίζουν οι γενιές ποδόσφαιρο, να ξαναρθούν κοντά στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, συγχαρητήρια και στον Αιγαία που έτσι ανέβηκε στη Γάμα Εθνική. Είναι κάτι σημαντικό, μια ομάδα σίγουρα του τοπικού και ειδικά από τα νησιά να ανεβαίνει στη Γάμα Εθνική. Τώρα προχωράμε.